Ολοκληρώθηκε ένα μάτς της Αργυρούπολης με το Ηράκλειο. Επικράτησαν οι γηπεδούχοι με 1-0. Έχω κοντά μου τον εκπρόσωπο των νικητών, τον Κώστα Σιμάκη. Κώστα, σημαντική νίκη σήμερα, νομίζω χωρίς αμφιβολία. Σε αυτά τα 4 πρώτα μάτς της σεζόν μαζί με το κύπελο, έχετε 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Φαντάζομαι πρέπει να είστε ευχαριστημένοι από αυτή τη συγκομιδή μέχρι σήμερα, έτσι. Πρώτον αυτό και δεύτερον, θα ήθελα να μου πεις και δύο λόγια για το σημερινό μάτς. Τι πήγε άσχημα στο πρώτο μέρος και η ομάδα δεν απειλήσε καθόλου και μάλιστα παραλίγο να βρεθεί και πίσω στο σκορ με πέναλτι. Και τι άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο και είδαμε μια καλύτερη εικόνα από εσάς. Κώστα, καλησπέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι με τη βαθμολογική συγκομιδή στα αυτά τα 3 παιχνίδια και το 1 παιχνίδι του κυπέλου. Σήμερα αποφάσισε ο Κώστα να κάνει μια διαχείριση στο ημίχρονο, να μην ξεκινήσει κάποιου βασικού ποδοσφαιριστέ, γιατί υπάρχει το κύπελο. Υπάρχει μια κούραση, τα παιδιά είναι 10 μήνες έξω, όπως θα δουν να προστατεύσουν τους παίκτες μας να μην έχουν τραυματισμούς. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην είμαστε σκαλί στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, είχαμε δύο ευκαιρίες να προηγηθούμε και μετά να κάνουμε τη διαχείριση που νομίζω ότι ξέρουμε να κάνουμε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράραμε. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε άλλες δύο φορές. Δεν κινδυνεύσαμε. Και φυσικά, καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν η απέκρουση του Παγούδη προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου που έδειξε ότι παραμένει ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας. Τώρα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ζητάτε κάποια πέναλτι, θες να σχολιάσεις κάτι γι' αυτό? Δεν θέλω να σχολιάσω πριν δω το βίντεο. Δυστυχώς από τον πάγκο μας φάνηκε, ειδικά η περίπτωση στο δεύτερο δοκάρι που προσπαθεί να σκοράρει ο παίκτης μας και ανατρέπεται από πίσω, μας φάνηκε πιο καθαρό από το προηγούμενο. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία, θα δούμε το βίντεο. Αύριο θα κάνουμε ήρεμη την προπόνησή μας, γιατί όπως έχω ξαναπεί, τα βαθμολογικά αποτελέσματα και η βαθμολογική συγκομιδή φέρνουν ένα καλό κλίμα όλη τη βδομάδα στην προπόνηση. Και αυτό θα κάνουμε κι εμείς σε όλη τη βδομάδα. Θα δουλέψουμε με ηρεμία για το επόμενο παιχνίδι. Κώστα, φέτος ο Ρωτάνης είναι πολύ μικρό, 20 αγωνιστικές μόλις. Είμαστε ήδη στην τρίτη αγωνιστική. Τι να περιμένουμε για τη συνέχεια από τον Γουσού Αργυρούπολης με αυτό το ξεκίνημα? Δεν είναι μόνο ο Γουσού Αργυρούπολης. Αν δείτε και τους άλλους ομίλους, τα παιχνίδια είναι πολύ σφιχτά. Τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Καμία ομάδα δεν έχει δείξει ότι είναι έτοιμη από αυτή την αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και δυστυχώς θα πορευτούμε σε άγνωστα νερά. Θα παίζουμε κάθε Κυριακή στο όριο, θα παίζουμε δυνατά, θα ψυχωμένα και ο στόχος μας είναι η βαθμολογική συγκομιδή για να πάρουμε ψυχολογία ώστε όταν δεν παίξουμε καλά να πάρουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Σήμερα βέβαια τολμώ να πω ότι και η αμυντική μας λειτουργία ήταν άριστη. Κρατήσαμε μακριά τον αντίπαλο από τα καρέ και είχαμε και κάποιες φάσεις να τουλάχιστον να προηγηθούμε 2-0. Διακρίνεις ότι έχει ανωδική πορεία η ομάδα σου? Κοίτα, η ομάδα μου, όπως το έχω ξαναπεί, κάθε χρόνο καθιερώνεται. Πρέπει να δώσει το 100% για να καθιερωθεί στην κατηγορία. Ήδη πάμε για τον 8ο χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα, γιατί με δύο ήττες θα βρεθεί στον πάντο, στον πάντο της βαθμολογίας, και με δύο νίκες θα βρεθεί στο πάνω σκαλοπάτι που λέει ο coach. Εμείς θέλουμε να είμαστε πάντα στο πάνω σκαλοπάτι. Έχουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές, είναι ένα κράμα νεαρών και έμπειρων ποδοσφαιριστών. Έχουν έρθει παιδιά τα οποία θα μας βοηθήσουν και πιστεύω θα συνεχίσουμε πάλι με αυτό το μοτίβο. Κώστα, κλείνοντας, έρχεται ένα ακόμη δυνατό μάτς για εσάς την επόμενη αγωνιστική. Ένα σπουδαίο ντέρμπι, θα έλεγα εγώ, εδώ στη γειτονιά σας με το Σουρμένα. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι που και εμείς ασύλλογοι και τα παιδιά που αγωνίζονται μέσα το θέλουν αυτό το παιχνίδι. Πάντα τα τοπικά ντέρμπι έχουν ένα άλλο χρώμα που εκτός από τους βαθμούς που θα διεκδικήσουμε παίζει σημαντικό ρόλο και το γόητρο. Θα πάμε την Κυριακή το πρωί στα Σουρμένα, θα παλέψουμε και ό,τι βγει. Είναι πρωινό το μάτς, θα παίξει κάποιο ρόλο αυτό? Δεν νομίζω να παίξει κάποιο ρόλο. Έχουμε ξαναπαίξει πρωί. Εντάξει. Υπάρχει μια δυναμική εκεί στα Σούρμενα επειδή παίζουν πρωί. Ευθυνδιάζουν πάντα τους αντιπάλους. Νομίζω θα πάμε προετοιμασμένοι. Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.